Θέλω να διαβεβαιώσω. Δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τους μισθούς και τις συντάξεις. Εδώ όμως υπάρχει ένα μείζον, ηθικό θα έλεγα ζήτημα. Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Η προϋπόθεση για να κλείσει είναι να είναι έντιμη και αμοιβαία αποφαλής. Δεν μπορεί όμως κάποιοι να έχουν στο βάθος του μυαλού τους την ιδέα ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα δοκιμάζονται οι αντοχές της ελληνικής πλευράς και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Ή αν το έχουν αυτό κάποιοι στο μυαλό τους, καλό θα ήταν να το ξεχάσουν. Γιατί αυτή η επιλογή θα φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα κόκκινο, χτυπάει πλέον η ένταση στη διαπραγμάτευση. Ο χρόνο τελειώνει, τα σημεία διαφωνία είναι περισσότερα από τα σημεία σύγκληση και οι δανειστέ πιέζουν για μέτρα στο εργασιακό και στο ασφαλιστικό. Ζήτουμε ότι η Αθήνα παραμένει μια ενιαία συμφωνία με ενιαία προαπαιτούμενα που θα επιλύει μια και καλή το πρόβλημα τη Ελλάδα και σύμφωνα με πληροφορίε ετοιμάζεται μια επικαιροποιημένη λίστα προτάσεων προ του εταίρου. Προαπαιτούμενα τη συμφωνία είναι χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ειδικά στη διετία 2015-2016, να μην γίνει καμία περικοπή σε μισθού συντάξει, η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέου και ένα ισχυρό πρόγραμμα επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση, θέλω από αυτό εδώ το βήμα να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι δεν υπάρχει δυνατότητα και πιθανότητα η ελληνική κυβέρνηση να υποχωρήσει στο θέμα των μισθών και των συντάξεων. Αρκετά δυνοπάθησαν στην πατρίδα μας μισθωτοί και συνταξιούχοι. Τώρα έχει έρθει η ώρα της αναδιανομής, τώρα έχει έρθει η ώρα της δίκης μοιρασιά των βαρών. Τώρα έχει η ώρα να πληρώσουν και αυτοί που μέχρι τώρα δεν πλήρωναν. Ωστόσο, οι πληροφορίε από το στρατόπεδο των δανειστών συγκλίνουν στο ότι οι παρεμβάσει στο εργασιακό και ειδικά στο ασφαλιστικό θεωρούνται βασικό συστατικό τη όποια συμφωνία και βέβαια τη όποια χρηματοδότηση. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο. Τώρα οι διαπραγματεύσει αυξάνουν τη δυναμική του, όμω πρέπει να επιταχύνουμε. Μόνο όταν η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει το επόμενο βήμα του προγράμματο μεταρρύθμιση, μπορεί να δοθεί η επόμενη δόση. Υπήρξε πρόοδο σε ορισμένου τομεί, όμω η Ελλάδα πρέπει να κάνει ακόμα περισσότερα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εξυγίανση των δημόσιων προπολογισμών και σε ό,τι αφορά τι συντάξει και την αγορά εργασία πέντε χρόνια, η συνήθιση ύποπτη, δηλαδή οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν μπορούν να αποφύγουν τη φορολόγηση και δεν φοροδιαφεύγουν, καλούνται να πληρώνουν όλο και περισσότερα από όλο και συχνότερα εισοδήματα. Αυτή η διαδικασία πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τη κοτοδίνη που ζούμε ω έθνο τόσα χρόνια. Αποκαλυπτικό είναι το εσωτερικό ενημερωτικό έγγραφο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, ημερομηνία 14 Μαου, που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφο Πολ Μέισον του Τσάλερ και αυτό γιατί οι τεχνοκράτε του Ταμείου ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να ολοκληρώσουν πρόχεια την αξιολόγηση, βγάζουν κόκκινη κάρτα στην κυβέρνηση για τι τάσει τη στο ασφαλιστικό, στο εργασιακό, την επαναπρόληψη δημοσίων υπαλλήλων και κρούν τον κόδωνα χρεοκοπία, σημειώνοντα ότι αρχίζοντα από τον Ιούνιο και μετά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οριμάζουν χρέη 11 δισεκατομμυρίων ευρώ και δεν θα υπάρχει δυνατότητα για τι ελληνικέ αρχέ να αποπληρώσουν ολόκληρο το ποσό αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με του διεθνεί εταίρου του τον Ιούνιο το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στο Ταμείο είναι 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά του Ταμείου, κατέστησε σαφέ ότι δεν θα υπάρξει εκταμείευση δόση έω ότι επιτευχθεί πλήρη τεχνική συμφωνία για συνολική αξιολόγηση. Σύμφωνα με το Σπίγκελ, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έχει διαμηνεί στου Ευρωπαίου ότι αν χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί στόχοι, τότε για να καταστεί βιώσιμο το χρέο θα πρέπει να κουρευτεί ω και 20%, αλλά να έχουν απόλυε οι ω και 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποκαλύπτω και το παρασκήνιο των πυρετοδών διαβουλεύσεων όλε τι προηγούμενε ημέρε, όταν η πληρωμή προ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βρέθηκε στην κόψη του ξηραφιού. Σύμφωνα με το βήμα τη Κυριακή, ο Αλέξη Τσίπρα ενημέρωσε τον Αμερικανό Υπουργό Τζακλιού ότι η Ελλάδα δεν θα πληρώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη δόση των 750 εκατομμυρίων. Τελικά, πέρα από τον ξεχασμένο λογαριασμό των 690 εκατομμυρίων ευρώ, χρειάστηκε να παγώσουν και οι πληρωμέ προ το εσωτερικό για να αποφευθεί το επεισόδιο. Όπω αποκαλείται το Έθνο Κυριακή, υπάρχει ένα πυρετό ανταλλαγή email μεταξύ Αθήνα δανειστών για τα μέτρα που χρειάζεται προκειμένου να κλείσει συμφωνία. Με τι πληροφορίε να αναφέρουν ότι ζητήθηκε και το πάγωμα τη επαναπρότρεψη δημοσίων υπαλλήλων. Όλοι θέλουμε συμφωνία. Όλοι θέλουμε να αποφευχθεί η ρήξη με του εταίρου μα. Αλλά κανεί μα δεν θέλει να επιβληθούν στο λαό φόροι για να χρηματοδοτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το κομματικό κράτο που δημιουργεί. Γι' αυτό λέμε να δούμε πρώτα τη συμφωνία, να δούμε τι κόστο θα καταβάλει η Ελλάδα και γιατί. Μετά τι πληροφορίε του του στο τέτα τέτ που είχαν πριν από το τελευταίο Eurogroup. ο Βόλφκα Σόιμπλε έδωσε τελεσίγραφο στον Γιάννη Βαρουφάκη. Το πρώτο θέμα υποστηρίζει ότι το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών έκανε πρόταση πρόκληση για επιστροφή στη δραχμή, λέγοντα Σα δίνουμε κλειδωμένη ισοτιμία και κλειδωμένο χρέο. Τα δημοσιεύματα για το περιεχόμενο τη συνομιλία μεταξύ του Υπουργού Γιάννη Βαρουφάκη και του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Βόλφκαν Σόιμπλε στη συνάντησή του στην περασμένη Δευτέρα στι Βρυξέλλε πριν τη συνεδρίαση του Eurogroup είναι ψευδή. Οι δύο υπουργοί είχαν μια επικοδομητική συνάντηση και συμφώνησαν να μην δημοσιοποιήσουν το περιεχόμενο τη συνομιλία του. Ο κύριο Τσίπρα έφτασε γρήγορα εκεί που άφησαν το μεταπολιτευτικό παραμύθι όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί. Εμεί όλα τα κάνουμε καλά, αλλά παραλάβαμε καμένη γη, άρα οι άλλοι φταίνε. Αυτό είναι ο γυάλινο πύργο Μεγάρου Μαξίμου. Η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα υπάρξουν νέε περικοπέ σε μισθού και συντάξει είναι αέρα κοπανιστό γιατί πρώτον παραδέχεται ότι παραμένουν στο ακέραιο όλα τα αντιλαϊκά μέτρα του προηγούμενου διαστήματος και δεύτερον αφήνει ορθά την πόρτα για άλλα ισοδύναμα αντιλαϊκά μέτρα.